Μπάνι, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Είχαμε την ελπίδα ότι θα σας έχουμε με Skype, αλλά νομίζω ότι το βίντεο που μας στείλατε για πλάνα μας αποζημιώνει απόλυτα. Επομένως, θα μας εξηγήσετε τι θα συμβεί ακριβώς στην έκθεση Greek Panorama. Ναι, για πρώτη φορά στην ιστορία η Αμερική και το Άρωμα Ελλάδος στο Grand Terminal Station στις 12-13 Μαΐου θα είναι γεγονός. Όπως γνωρίζετε και όπως ακούσατε, είναι μια προσπάθεια τουρισμού, γαστρονομίας και πολιτισμού στο Grand Terminal Station, το οποίο απαριθμεί 750.000 κόσμο καθημερινά, να μπορούμε και εμείς από την πλευρά της ελληνικής δυναμικής να δείξουμε πραγματικά τη δυναμική της ελληνικής παρουσίασης στην Αμερική. Είναι, όπως είχα πει και πριν, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στη Νέα Υόρκη και πραγματικά είναι κάτι δυναμικό, το οποίο πιστεύουμε και από την ελληνική πλευρά και από τους Αμερικάνους, οι οποίοι θα έρθουν να δουν την ελληνική παρουσίαση, θα δείξει ένα πραγματικό ενδιαφέρον κομμάτι στο Grand Terminal Station. Μάλιστα, και ξέρετε τι σκεφτόμουν, ότι κάποιοι από αυτούς οι οποίοι θα κάνουν τη στάση τους εκεί σκοπεύουν να κλείσουν μετά από μία ώρα τα εισιτήριά τους για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Και γιατί να μην σκεφτούν την Ελλάδα σαν πρώτο προορισμό τουριστικό? Ακριβώς. Το σημαντικότερο είναι ότι η εποχή είναι η κατάλληλη. Το σημαντικότερο επίσης είναι ότι οι Emirates και άλλες αεροπορικές εταιρείες έχουν δώσει πολύ μεγάλο βάρος στην Ελλάδα. Η Emirates είναι η μοναδική, ακόμη μια μάλλον εταιρεία, η οποία αυτή τη στιγμή ταξιδεύει όλο το χρόνο για την Ελλάδα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς από την πλευρά μας και όλοι οι προορισμοί οι οποίοι θα μετέχουν, γιατί θα μετέχουν πάρα πολλοί προορισμοί στην έκθεση αυτή τη στιγμή, να δώσουν ακόμη μια ευκαιρία στους Αμερικάνους να έρθουν στην Ελλάδα αυτή τη χρονιά. Και μια ευκαιρία σε εμάς να αναπτυχθεί ο τουρισμός μας με τα γνωστά ωφέλη. Θα κάνει και άλλες στάσεις η έκθεση? Η έκθεση βασικά θα κάνει πολλές στάσεις. Η έκθεση θα κάνει μια στάση στο κομμάτι που λέγεται πολιτισμός, θα κάνει μια στάση στο κομμάτι που λέγεται tasting, θα έχει γευσιγνωσία, πάρα πολλά προϊόντα, ναι. Γευσιγνωσίες, θα υπάρχουν ελληνικά προϊόντα, θα υπάρχουν ελληνική παρουσία σε ό,τι αφορά το κομμάτι της γαστρονομίας και πιστεύουμε και ευελπιστούμε... Σε γεωγραφικό επίπεδο, δυστυχώς δεν έχουμε όλη την Ελλάδα, το λέω αυτό, αλλά από την πλευρά μας αυτή τη στιγμή έχουμε την Πελοπόννησο, έχουμε το Νότιο Αιγαίο, έχουμε την Κρήτη, έχουμε τη Στερεά Ελλάδα. Δειγματοληπτικά, δηλαδή θα πάρουν μια γεύση από Ελλάδα. Θα πάρουν από Ελλάδα και ταυτόχρονα, όπως είχαμε και πριν, είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το σημαντικότερο κομμάτι σε όλους αυτούς τους προορισμούς είναι ότι αφενός μεν θα δείξουν και το πολιτιστικό τους κομμάτι και το κομμάτι που λέγεται γαστρονομία. Φυσικά, καταλαβαίνουμε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό που συμβαίνει. Ευελπιστούμε ακόμη μια φορά να είναι μια αρχή, γιατί το κομμάτι της Αμερικής είναι κάτι το οποίο για πρώτη φορά δίνεται τόσο δυναμικά. Από την πλευρά του ΕΟΤ γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να γίνει μια τρομερή ενημέρωση και φυσικά η ομογένεια και όλα τα ομογενειακά μέσα θα είναι εκεί για να δείξουν και αυτή τη συμπαράσταση που έχουν για το κομμάτι που λέγεται τουρισμός στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας απόγευμα.